Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συμπολίτες, το κάλεσμά σας και η παρουσία μου εδώ στη σημερινή συγκέντρωση ως Προέδρου της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά Ελλάν Πασέ αποτελεί ένα μεγάλο μήνυμα ότι οι Έλληνες Τσιγκάνοι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε θερμά τους φοιτητικούς συλλόγους, τα εργατικά σωματεία και όσους από τη μέρα που ανακοινώθηκε ο θάνατος του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη δήλωσαν ενάντια στην αδικία. Η αλληλεγγύη όλων όσων συμμερίζονται και κατανοούν τα προβλήματα των Ελλήνων Ρωμά είναι ένα ελπιδοφόρο παράδειγμα απέναντι στην αδιαφορία που διαχρονικά βιώνουμε από την πολιτεία. Οι ζωές των αδικοχαμένων παιδιών δεν αξιολογούνται. Ο πόνος για την απώλεια του Κώστα Φραγκούλη, του Νίκου Σαμπάνη, του μικρού Μάριου Στομενίδη πονάνε το ίδιο. Δυστυχώς και σήμερα μεγάλο μέρος των Ελλήνων Ρωμά επιβιώνει σε άθλιες συνθήκες, χωρίς αξιοπρεπής στέγη, χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς πόσιμο νερό. Μια συνθήκη και μια εικόνα που αποτελεί ντροπή για την Ελλάδα του 2022 και τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Είναι προκλητικό να απειλούνται με πληστηριασμό εκατοντάδες Ρωμά που έχουν χτίσει την πρώτη τους κατοικία με δάνεια Ρωμ που είχαν δοθεί με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Εξίσου προκλητικός είναι και ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας συμπολιτών μας για ελάχιστα χρέη. Είναι θέμα που αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Ως Έλληνες Ρωμά βιώνουμε πολυεπίπεδη ανισότητα που συνεχώς θέτει εμπόδια στην κοινωνική μας ένταξη. Η ανισότητα στην παιδεία, όπου τα ήδη υποστηλεχωμένα σχολεία δυνατούν να υποστηρίξουν την μάθηση των Ρωμά μαθητών και οδηγούμαστε στη σχολική διαρροή. Στην εργασία όπου απουσιάζουν οριστικές και συμπεριληπτικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της πολιτείας για την ένταξη των Ελλήνων Ρωμά σε σταθερή εργασία, θα συνεχίσουμε να ζούμε σε συνθήκες ακραίες επισφάλειας και οριακής επιβίωσης. Όλα αυτά μαζί με τον συστημικό ρατσισμό, τον πολλαπλό αποκλεισμό, την αστυνομική βία, καταστολή που η κοινότητά μας βιώνει διαχρονικά σε υπερθετικό βαθμό, δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για το μεγάλο μέρος των Ελλήνων Τσιγκάνων. Χωρίς ουσιαστικές λύσεις, οι Ρωμά θα συνεχίζουμε να ζούμε περιθωριοποιημένοι και αποκλεισμένοι από το κοινωνικό σύνολο. Γεγονός που γεννά και θρέφει τον αντιτσιγκανισμό, την ρητορική μίσους απέναντι στη φυλή μας. Ο πυροβολισμός του 16χρονου Κώστα δεν πρέπει και ούτε έγινε αποδεκτός από μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Γιατί γνωρίζουμε όλοι μας καλά πως εάν δεν διεκδικήσουμε δικαιοσύνη σήμερα, μπορεί αύριο στη θέση του να είναι κάποιο παιδί που το οποίο το σπίτι του πληστηριάστηκε και αρνήθηκε να το εγκαταλείψει. Λέμε όχι στην αστυνομική αφαιρεσία. Είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα για την κοινωνική δικαίωση, για την ένταξη των Ελλήνων Ρωμά. Όλοι μαζί στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή με αξίες και ιδανικά για όλο το λαό. Ευχαριστώ.